σκοτάδι της Κρήτης, με το ηρωικό του ολοκαύτωμα, συμβολίζει το αδάμαστο πνεύμα του λαού της Ελλάδος και την πίστη του στο μεγάλο ιδανικό της ελευθερίας. Σε αυτή τη δοξασμένη μονή του Αρκαδίου γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος του ολοκαυτώματος. Ο Υπουργός κ. Βαρδινογιάννης, ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, βουλευτέ, πολύ επίσημοι και πλήθος κόσμου, παρακολούθησαν τη δοξολογία που έγινε στην ιστορική μονή. Εκπληκτική σε όγκο και ενθουσιασμό υποδοχή επεφύλαξε ο λαός της Δυτικής Ελλάδος στον πρόεδρο της κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου. Η περιοδία του κυρίου Πρωθυπουργού άρχισε από την Πρέβεζα, όπου εμίλησε ενώπιον μιας πανδήμου συγκεντρώσεως των κατοίκων. Στα Ιωάννινα υποδέχεται τον κύριο Πρωθυπουργό μια πραγματική λαοθάλασσα. Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Παπανδρέου, στηρίζεται εις τους απλούς ανθρώπους του λαού μας, οι οποίοι αγωνίζονται με τον μόχθον των και προσφέρουν υδρότα και αίμα. Αυτούς τους απλούς ανθρώπους υπηρετούν οι αγώνες μας. Την ίδια ημέρα, ο κύριος πρόεδρος της κυβερνήσεως παρέστη στα εγγένεια της φιλοσοφικής σχολής, η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα του νέου θεωρητικού πανεπιστημίου της Ιππίου. Στα εγγένεια παρευρέθησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής κ. Νόβας και οι υπουργοί που συνόδευαν τον κύριο Πρωθυπουργό κατά την περιοδία του. Το θεσπρωτικό, ο κύριος πρόεδρος της κυβερνήσεως, παρουσία όλων των κατοίκων της περιοχής και ιδιαιτέρως της μαθητιώσης νεολαίας, εγγενίασε το νέο δημοτικό σχολείο. Το σχολείο κτίστηκε με δαπάνες του κυρίου Χάρη Πάτσι, στον οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε το μετάλλιον παιδείας, αρχίζοντας έτσι την εφαρμογή της απονομής του νέου αυτού βραβείου. Συγκινητική είναι η υποδοχή και στην Άρτα, όπου άνδρες, γυναίκες και παιδιά εκδηλώνουν με κάθε τρόπο τη λατρεία τους στον κύριο πρόεδρο της κυβερνήσεως. Στην ομιλία του, ο κύριος Παπανδρέου ετώνησε: «Κατελήσαμεν μίαν τυραννίαν και ο λαός μας έγινε ελεύθερος. Εις την Ελλάδα υπάρχει σήμερον δημοκρατία». Σύσσωμος ο λαός και του Αγρινίου υποδέχεται τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος μεταξύ άλλων υπεγράμμισε ότι η κυβέρνηση αποβλέπει στη ζωογόνηση της επαρχίας. Παθήτατα συγκινητικές στιγμές έζησε ο κύριος Πρωθυπουργός στο Κρυονέρι Κορινθίας, όπου πήγε για να εγγενιάσει το θεσμό των μαθητικών συσσιτίων. Ο μεγάλος φίλος της νεολαίας, όπως τον απεκάλεσε μια νεαρή μαθήτρια που τον προσεφώνησε, γίνεται δεκτός από καθηγητάς και μαθητάς με ζωηρότατα χειροκροτήματα και ζητοκραυγές. Ο κύριος Παπανδρέου δοκιμάζει το φαγητό και δίνει έτσι το σύνθημα να αρχίσει το συσίτιο, που τα παιδιά το καταβροφίζουν με αρκετή βουλημία. Στη σχολή αεροπορίας στο Τατόι, επευκαιρία της εορτής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτου της αεροπορίας, έγινε παρουσία του βασιλέως επίσημος τελετή. Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Παπακοσταντίνου, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι επίσημοι. Ο βασιλεύς παρέστη επίσης στην ορκομοσία των κληρωτών του βασιλικού ναυτικού που έγινε στο Αρχηγείο Ναυτικής Εκπαιδεύσεως στο Σκαραμάγκα. Μετά την επιθεώρηση υπό του βασιλέως των παρατεταγμένων τμήματων, λαμβάνει χώραν η ορκομοσία των νεοσυλλέκτων αυτών και εν συνεχεία η επίδοση των διπλωμάτων. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως με τον Υπουργό Προεδρίας, τον Υφυπουργό Παιδείας και άλλους επισήμους επισκέφθη τη μηχανογραφική υπηρεσία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και παρακολούθησε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστού που θα κρίνει τις τύχες 27.000 υποψηφίων φοιτητών. Τίποτε δεν λειτουργεί με ταχύτερο ρυθμό από τα μυστηριώδη αυτά κουμπάκια, λαμπάκια και εξαρτήματα του ηλεκτρονικού εγκεφάλου, εκτός από τις καρδιές των υποψηφίων. Στο Εθνολογικό Μουσείο,
που στεγάζεται στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, ύστερα από ομιλία του στρατηγού Νότι Μπότσαρη, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Αθανασιάδης Νόβας αποκαλύπτει την προτομή του μεγάλου ανδρός της νεωτέρας Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο χωριό Κοσκινά του νομού Καρδίτσης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Αλαμανής αποκαλύπτει την προτομή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Στο Κοσκινά, ο μεγάλος μας διηγηματογράφος διορίστηκε για πρώτη φορά δάσκαλος. Η διάδοχος Ειρήνη εγκαινίασε στο Ζάπιο Μέγαρο την Πανεπτανησιακή Καλλιτεχνική Έκθεση, η οποία οργανώθηκε στα πλαίσια του εορτασμού της εκατονταετηρίδος της ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα. Με έρανο των μαθητών του Κολεγίου Αθηνών συγκεντρώθηκαν χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση ενός σχολείου στην Κύπρο. Αντιπροσωπεία μαθητών του Κολεγίου αναχωρεί για την Κύπρο για να βρει το κατάλληλο μέρος όπου θα κτιστεί το σχολείο. Ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις, άνοιξε η οδός Λευκωσίας-Κυρηνίας και ετέθη υπό την αποκλειστική εποπτεία των δυνάμεων του ΟΗΕ. Στρατιώτες του Διεθνούς Οργανισμού ερευνούν επισταμένως επιβάτες, εμπορεύματα και αυτοκίνητα στο σημείο ελέγχου. Σε λίγο, με τη συνοδεία τεθωρακισμένων οχημάτων των Ηνωμένων Εθνών, σχηματίζονται οι πρώτες φάλαγγες αυτοκινήτων από τη Λευκωσία στην Κυρίνια. Στη μεθοριακή γέφυρα Εύρου φθάνουν ομαδικά οι κατατρεγμένοι Έλληνες της Κωνσταντινούπολεως, θύματα αθώα των συνεχιζομένων απελάσεων. Ξεριζώνονται ολόκληρες οικογένειες. Άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, ανήμπορες γριούλες. Στην πατρίδα τους περιμένει λίγο ζεστό φαΐ, σπίτια που θα μείνουν, η στοργή της κυβερνήσεως, η αγάπη όλων μας. Άλλοι έρχονται με αεροπλάνο. Άρρωστοι, παράλυτοι, δυστυχισμένοι. Ο βουβός τους πόνος καθρεφτίζεται μόνο στα μάτια και βρίσκει κάποια ανακούφιση μες στη στοργική αγκαλιά της μητέρας πατρίδας. Τέσσερες κομψές Αθηναίες αποφάσισαν να κάνουν έναν περίπατο στο τουριστικό περίπτερο της Ακροπόλεως. Γιατί όχι. Φθινόπωρο είναι, ωραίες μέρες, ευχάριστο περιβάλλον. Τώρα, αν κατά σύμπτωση επιδεικνύουν και τα καινούργια μοντέλα, αυτό αφορά εσάς, κυρίες μου. Ευκαιρία να δείτε τι ταγεράκια, φούστες και μαντό θα φορεθούν φέτος. Δεν είμαστε στην Αθήνα πια, κι ας μοιάζει το τοπίο. Αυτά συμβαίνουν στο Μεξικό. Η μόδα βασιλεύει παντού. Αλλού έτσι, αλλού αλλιώς. Εσείς τι προτιμάτε? Αυτό ή αυτό? Αλλά ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Ξαναγυρίστε στην Αθήνα και παρακολουθήστε μια επίδειξη μόδας στις αίθουσες του ξενοδοχείου King George. Με πολύ ενδιαφέρον ασφαλώς οι κυρίες, με αρκετή μελαγχολία φυσικά οι κύριοι. Γιατί βλέπετε η μόδα έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΦΚ Κολονίας για το κύπελο Πρωταθλητριών Ευρώπης. 27.000 φίλαθλοι είχαν κατακλείσει ασφιχτικά το γήπεδο και παρακολούθησαν ένα θαυμάσιο παιχνίδι. Οι Γερμανοί παίκτες διέθεταν αξιόλογα προσόντα. Ταχύτητα, συνοχή, άριστο κοντρόλ. Οι Παναθηναϊκοί διακρίθηκαν για το σθένος, την ευψυχία και τον αγωνιστικό τους παλμό. Το σκορ άνοιξαν οι Γερμανοί στο 26ο λεπτό, αλλά στο 74ο ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει 1-1. Γεγονός που προκαλεί στις κερκίδες γενικό πανζουρλισμό. Με το σβήσιμο της φλόγας και με μια επίσημη τελετή ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων ετελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Μια πελώρια επιγραφή πάνω από το τεράστιο στάδιο αποχαιρετά αθλητάς και φιλάθλους, ενώ μια άλλη εύχεται καλή εντάμωση σε 4 χρόνια στην πόλη του Μεξικού.